ανακοίνωση έχει σχέση με τον καπνό. Είναι δύο οι ομιλητές, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει, ο κύριος Πάσχος Γιώργιος και ο κύριος Ηλίας Χατζηλιάς. Ο κύριος Πάσχος θα μιλήσει, ναι. Είναι δόκτωρ οικονομίας και διοίκησης, καθηγητής εφαρμογών ΤΕΙ στις ΣΕΡΕΣ και ο κύριος Χατζηλιάς είναι γεωπόνος Εθνικού Οργανισμού Καπνών ΣΕΡΟΝ. Είναι και οι δύο ΣΕΡΕΗ. Ως εκ τούτου δεν θα κάνω ανάλυση του βιογραφικού τους, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τους ξέρετε. Αλίμονο αν δεν τους ξέρετε. Ο καπνός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής... Θα μιλήσουν και οι δύο συνερευνητές. Ωραία. Και επειδή έχουμε να διαχειριστούμε έναν αιώνα καπνό, μεταποίηση, ζητούμε από το Προεδρείο να μας πιστώσει λίγο χρόνο. Θα σας πιστώσω λίγο χρόνο, αλλά πριν τελειώσετε... Θα ήθελα να πω, εάν είναι εδώ η κυρία Καβακίδου Δόμνα, είναι εδώ? Δεν είναι. Επειδή θα λείψουν οι δύο ανακοινώσεις, να καλύψουμε το κενό με μία ανακοίνωση από αυτές που θα είναι μετά το διάλειμμα ή του κυρίου Χορτομάρη, αν είναι εδώ. Φοβάμαι ότι κανείς δεν είναι εδώ, Εντάξει. Προχωράμε και βλέπουμε. Να σε ρωτήσω. Αυτά τα δύο. Ο τίτλος της δικής μας ανακοίνωσης φαίνεται στην κάρτα που βλέπετε και να σας μεταφέρω εικονικά σε ένα περιβάλλον προπολεμικό. Είναι 5:30 το πρωί, μήνας Αύγουστος. 4.000 ΣΕΡΕΗ καπνεργάτες και καπνεργάτριες, κυρίως γυναίκες, ξεφυλίστριες και λιγότεροι άντρες στη Βαδόρη, ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης των ΣΕΡΟΝ ταυτόχρονα για το πικρό μεροκάμερο. Σε λίγο χωνεύονται μέσα σε βρώμικες αποθήκες μεταποίησης και επεξεργασίας των καπνών και πιάνουν δουλειά. Η πρώτη οκτάωρη βάρδια αρχίζει με κωδωνοκρουσίες στις 6 και η δεύτερη στις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Η μυρωδιά καπνού βαριά και ο υδρότας τρέχει στα κορμιά τους μέσα στην αφόρητη ζέστη και ας έχουν ανοιχτά τα παράθυρα. Η καπνόσκονη αιωρείται και καθώς οι καπνεργάτες σκουπίζονται με την ανάστοφη του χεριού τους, πασαλήφονται σαν εργάτες των λιγνητορυχείων. Έτσι κερδίζουν το ψωμί τους και εισπνέουν. Εισπνέουν σκόνη πικρή, πίσα και νικοτίνη που συντομεύουν το χρόνο της ζωής τους. Κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται για μυθιστόρημα ή λογοτεχνικό διήγημα, αλλά για ένα πραγματικό τεκμηριωμένο αφήγημα, το οποίο στην εισήγηση που θα καταθέσουμε στα πρακτικά είναι με πάρα πολλές αναφορές, πάνω από 70 αναφορές και παραπομπές στις πηγές, καθώς και τεκμήρια τα οποία θα συνοδεύσουν το εκτεταμένο κείμενό μας. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε περισσότερο με εικόνες και λιγότερο με λόγια. Η αφετηρία πάει πολύ πίσω. Πάει στην Οθωμανική κατάκτηση που είχαμε εδώ. Έρευνες από το 17ο αιώνα του Χάν Ταχρίρ, καθώς επίσης και το χρονικό του Παπασυνοδεινού, όπως επίσης και αναφορές του Άγγλου περιεγητή Χένρι Χόλαντ, μιλούν στο 19ο αιώνα, μιλούν για την μεταποίηση καπνού στις αίρες. Στην επόμενη ενότητα, από την απελευθέρωση μέχρι το 1940. Ωστόσο, η πρώτη φάση ανάπτυξης της μεταποίησης καπνού εμφανίστηκε κατά τις δεκαετίες του 20 και 30, του 1920 και 30, ενώ η δεύτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε στην πόλη μας μετά το 50, μέχρι να αρχίσει βέβαια να φτύνει και να πάψει πλέον να λειτουργεί στην πόλη μας. Οι περιοχές που είχαν ενδιαφέρον μεταποίησης για μελέτη σήμερα ήταν η πόλη των Σερών, η Νιγρίτα, το Σιδηρόκαστρο, η Νέα Ζύχνη, το Παγκαίο, καθώς και κάποια κεφαλοχώρια γύρω που έκαναν επίσης μεταποίηση καπνού. Όχι στην απλή χωρική, αλλά και στην εμπορική μεταποίηση. Η εκδίωξη των Οθωμανών κατακτητών είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια οι κάρτες
που ενδεικτικά δείχνουμε, τόσο τα σιγαρέτα Παγκαίου όσο και τα σιγαρέτα Τζίμου το 1940 στη δεκαετία, δείχνουν ότι από τότε παρατηρούνταν μεταποίηση και εμπορία στη συνέχεια βιομηχανική. Η εκδίωξη των Οθωμανών κατακτητών είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια για τις αίρες μεγάλων επιχειρηματικών κεφαλαίων από τους εύπορους Οθωμανούς. Ταυτόχρονα όμως με την απελευθέρωση, επάνω στα ερείπια της καμένης πόλης, αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον για επιχειρηματικότητα στη μεταποίηση και εμπορία. Οι πιο γνωστές εταιρείες, σεραϊκές και μη, και οι πιο γνωστοί τοπικοί καπνέμποροι που καταγράφηκαν από την έρευνά μας, ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος, θα πω μόνο τίτλους και κάποιοι ενδεχομένως με συνειρμούς να βρουν. American Tobacco Company, Gary Tobacco, Glen Tobacco και Αυστροελληνική, Laureland Company, Arrington Company, αδελφοί Χατζή Σταυρόπουλη, η Νάσουτζικ για λογαριασμό της Ρέτζη, Δημήτρης Αλευράς, Αλέξανδρος Γκράτσιος, η αδελφή Ζήχναλη, Θεοδωρίδης, αδελφή Κόρνα, Καμάρας, Κασάπης, Νικολάου, Σταμούλης, Σπανός, Μαρούλης, Σεμεντεφέρης, Δημήτριος Πόντης και οι οικογένειες των Εβραίων Ζωζέφ Φαρατζή, όπως και Σιμαντόφ, καθώς και ο Κωνσταντίνο Τζίμου που βλέπουμε στην κάρτα. Η εύπορη καπνεμπορική τάξη της εποχής, μαρτυρούν εκτός από τις επιβλητικές καπνοαποθήκες τους που έκτισαν και πολλά εξαιρετικά γραφεία και κατοικίες τους, οι οποίες σώζονται ορισμένες στην πόλη. Η χωροθέτηση των καπνοαποθήκων ακόμα και μέσα στην περίκαυστη ζώνη έγινε εκεί όπου δεν υπήρχε οικιστική δόμηση, περιοχή που ορίζεται σήμερα από την περιοχή του ΟΤΕ, ξέρουμε, και βαδίζοντας βορειοανατολικά προς την περιοχή Αγίου Αντωνίου ανατολικότερα, μέχρι τη ΔΕΗ. Η μεγάλη ανάπτυξη της επεξεργασίας καπνού στις αίρες, κυρίως στην ποικιλία ανατολικού τύπου Πασμά, γιατί αυτή ήταν η ποικιλία μας εδώ, σε όλα τα χρόνια του Μεσοπολέμου ήρθε ως αποτέλεσμα ορισμένων παραγόντων. 2-3 σταχυολογούμε από αυτούς. Ο πρώτος ήταν η εισρωή το 22 ως γνωστόν στο νομό Σερών 70.000 προσφύγων, εκ των οποίων 13.500 εγκαταστάθηκαν στην πόλη. Από αυτούς που εγκαταστάθηκαν στην πόλη, αρκετές εκατοντάδες απασχολήθηκαν στο καπνομάγαζα. Πρόσφεραν ανειδίκευτα αλλά φθηνά εργατικά χέρια. Μαζί με τους Έλληνες πρόσφυγες, βέβαια, στην πόλη προσήλθε ικανός αριθμός εβραϊκών οικογενειών και ήδη αναφερθήκαμε στις οικογένειες Σιμαντόφ και Φαρατζή που ασχολήθηκαν είτε με τη μεταποίηση και εμπορία καπνού, είτε ως στελέχη σε καπνοεταιρείες. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν το κρατικό ενδιαφέρον για τον καπνό. Χαρακτηρίστηκε ως εθνικό προϊόν, αφού συνέβαλε τα μέγιστα με τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στις εξαγωγές, όσο και στην εισρωή συναλλάγματος. Το 70% της συνολικής παραγωγής μας πήγαινε στο εξωτερικό και έφερνε εξαιρετικό συνάλλαγμα. Ήταν δηλαδή το πρώτο προϊόν μαζί με το βαμβάκι και άλλο. Γι' αυτό και επιχορηγούσε τους καπνεμπόρους την εποχή εκείνη, αφού οι καπνοποθήκες από την άλλη πλευρά, εκτός από την οικονομική σημασία τους, θεωρήθηκαν παράλληλα και ως πρόχειρο και άμεσο μέσο εξέβρεσης πόρων ζωής για τους απελπισμένους πρόσφυγες στις απελευθερωθήσεις μετά το 530 χρόνια κατάκτηση, νέες χώρες της Βόρειας Ελλάδας όπως ονομάστηκαν. Ένα ακόμα κίνητρο ήταν η μεγάλη κερδοφορία που παρουσίαζε ο καπνός για τους επιχειρηματίες, μεταποιητές και εμπόρους. Το υποτιμωμένο νόμισμα, η δραχμή μας δηλαδή, της εποχής εκείνης, έναντι της αγγλικής τύρας, οδηγούσε στα χαμηλά ημερομίσθια και άρα στην ανταγωνιστικότητα. Η κλασική επεξεργασία στις αρχές του αιώνα, πρέπει να πούμε, ότι γίνονταν με χειρονακτικό τρόπο, κυρίως από τους άντρες. Η κρίση του 29 βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ για να αλλάξει η μεταποίηση προς την απλούστευσή της και αυτό ποικιλοτρόπως είχε μεγάλες επιδράσεις. Έτσι το σύστημα Τόγκα, απλοποιημένη αυτή η μεταποίηση γύρω μετά την κρίση του 29 στο 1933, εισήχθη σε καπνοποθήκες. Η καθαίρεση όμως της Τόγκας και η σταδιακή είσοδος των γυναικών ως φθηνότερα χέρια και καταλληλότερα στην επεξεργασία καπνού φύλο-φύλο,
αναστάτωσε, όπως ήταν φυσικό, τους τότε καπνεργάτες και τα σωματεία που ήταν πολύ ισχυρά. Απ' την άλλη πλευρά, η Ομοσπονδία των Καπνεμπόρων με την πολιτεία είχε ψηφίσει διατάξεις όπου 25% απασχόληση ανδρών και 75% απασχόληση γυναικών στις καπνοποθήκες. Αυτό όμως δημιούργησε νέες μεγάλες επαναστατικές αντιδράσεις από τους καπνεργάτες και επέτυχαν, πιέζοντας το κράτος και αυτοί με τη σειρά τους, με το νόμο 5817 του 1933, επέτυχαν περί υποχρεωτικής απασχόλησης ανδρών καπνεργατών στην επεξεργασία Τόγκα κατ' ίσο αριθμό με τις γυναίκες και μάλιστα διεκδικούσαν και ίσες αμοιβές, πράγμα που έγινε πολύ αργότερα μετά το 50. Το επάγγελμα των καπνεργατών χαρακτηρίστηκε κλειστό. Αυτό υποχρέωνε τους καπνεμπόρους να προσλαμβάνουν από τα σωματεία μέσα ασφαλισμένους καπνεργάτες με τα βιβλιάρια τους και ασφαλισμένοι στο ΤΑΚ της εποχής εκείνης, Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών ή ΤΑΚΕ, όπως ήταν. Οι καπνέμποροι όμως προσέφυγαν, και αυτοί με τη σειρά τους αντέδρασαν και προσέφυγαν σε άλλες λύσεις. Αποκέντρωσαν την μεταπηδική δραστηριότητα από το κέντρο της πόλης στα κεφαλοχώρια. Και έτσι βλέπουμε μια κάρτα που είναι ήδη από το 1916 στο Άγιο Πνεύμα, αλλά παράλληλα γινόταν στην Πεντάπολη, στο Ροδολίβος και στην Ιγρήτα. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν δύο ισχυρά σωματεία. Το Σωματείο Καπνεργατών Εργασία και το Σωματείο Ένωσης. Μάλιστα, το δεύτερο σωματείο η Ένωσης Καπνεργατών πήρε μέρος στο σεραϊκό ψήφισμα που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου του 1913, χρονιά της απελευθέρωσης της πόλης, προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την κατάληψη της πόλης από τον Βουλγαρικό στρατό. Παραμονές της απελευθέρωσης, λίγες μέρες πριν από τις 29 Ιουνίου, 24 Ιουνίου του 1913, τη διοίκηση της πόλης ανέλαβε ο Μητροπολίτης Ερών Απόστολος, έχετε ακούσει πολλές φορές γι' αυτόν, και ο οποίος ανέθεσε το έργο της σύστασης σώματος πολιτοφυλάκων στον Τούρκο τότε ταγματάρχη Αγιάκ Βέι και στον πρόεδρο του Σωματείου Καπνεργατών Δημοσθένη Μέλφο. Η πράξη αυτή καταδεικνύει την κοινωνική επιρροή που είχε στην πόλη η τάξη των καπνεργατών. Δεν έλειπε βέβαια και η πολιτικοποίηση των αγώνων καθώς και η έντονη διάδοση στην εποχή εκείνη των αριστερών ιδεών. Μικρό παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι ιδέες αλλά και τα σωματεία τόσο των λιγνητορύχων όσο και των καπνεργατών ανέδειξαν τον πρώτο κομμουνιστή δήμαρχο στις Σέρες τον Διονύση Μενύχτα το 1934. Αλλά και σε πολλά χωριά είχαν βγάλει αριστερούς δημάρχους για την εποχή εκείνη. Το 1930 η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει την καλλιέργεια καπνού στα πρωτοχώρια. Καινούριες πάλι αντιδράσεις από τους καπνεργάτες με τα σωματεία τους. Και μάλιστα, επ' αυτού του θέματος, στην πόλη υπήρξαν έρηδες πολιτικές μεταξύ βενιζελικών, λαϊκών και φιλελευθέρων, οι οποίες βέβαια οδήγησαν στη δολοφονία δύο καπνομεσητών. Πλήθος πηγών για την περίοδο εκείνη μιλά για απελίες, συνέδρια, συλλαλητήρια, ισχυρά σωματεία, εκθέσεις, έρευνες κτλ. Μια πολύ θερμή περίοδος με αφορμή το καπνικό. Ενδεικτικά καταγράφονται οι συμμετοχές των Σεραίων καπνεργατών πριν από την απελευθέρωση το 1911 στο πρώτο καπνεργατικό συνέδριο Μακεδονίας Θράκης στην Καβάλα, στο οποίο εκπροσωπήθηκαν 30.000 καπνεργάτες όλων των εθνικοτήτων. Το 1912 ξεσπά απεργία καπνεργατών στην Καβάλα και μεταφέρθηκε αυτομάτως στις Σέρες. Το 1913, στο νέο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή και πάλι Σεραίων καπνεργατών. Το 1926 έλαβε χώρα στις Σέρες καπνεργατικό συνέδριο και βέβαια το 1936 συμμετείχαν στο συνέδριο της Ξάνθης 6 εκπρόσωποι των καπνεργατών, μεταξύ των οποίων
και ο καπνεργάτης Δρακούλης. Δεν θα αναφερθώ τι υπόθηκε σε αυτόν. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στο συνέδριο αυτό και στα επόμενα βέβαια συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φυματικών. Γιατί η μεταποίηση καπνού δεν ήταν καλή για την υγεία και έτσι είχαμε 4.000 φυματικούς στις τάξεις των καπνεργατών σε όλη τη χώρα. Η διεθνής κρίση του 1929 έπληξε συνεπώς άμεσα και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της ΕΡΕΣ. Και ενώ η δημιουργική περίοδος των τριών δεκαετιών έκλεινε με το αιματηρό σελεγητήριο της Θεσσαλονίκης το 1936, στο οποίο συμμετείχαν και τα σεραϊκά καπνικά σωματεία, γεγονός που λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι ενέπνευσε τον ποιητή Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιό του. Την ίδια αυτή περίοδο, η δικτατορία του Μεταξά απαγόρευσε το συνδικαλισμό. Παρόλα τα έκριθμα γεγονότα στις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 2.500 καπνεργάτες δούλευαν στα σεραϊκά καπνομάγαζα, όπως μας πληροφορεί και ο σεραίος ιστορικός καφταντζής. Λίγα λόγια για την περίοδο του 40-50, πριν κλείσω εγώ τη δική μου παρέμβαση. Εν μέσω πολέμων και κατοχής, η ζωή συνεχίζεται. Και συνεχίζονταν και στην μεταποίηση καπνού, βεβαίως υποβαθμισμένη, όπως θα δούμε παρακάτω σε κάποια άλλη κάρτα. Γράφει η δεκαετερίδα καπνού 45-55, σελίδα 28, όπως και ένα αρχείο από τη Βιβλιοθήκη Σερών «Βουλγάρικη κατοχή», γράφουν χαρακτηριστικά τρία πράγματα. Ως γένα πυρός και πραγματική κόλαση μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος της κατοχής στο καπνοπαραγωγικό και καπνεμπορικό κόσμο. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης κατασχέθηκαν και περιήρθαν στη γερμανική και κατόπιν στη βουλγαρική κατοχή. Ενδεικτικά είναι και ότι τα καπνά εις την κατεχόμενη ζώνη είναι εις την διάθεση του, Γενικού Γερμανικού Φρουραρχείου. Άλλη ανακοίνωση. Από τα περίπτερα και τα καπνοπολία θα πωλούνται μόνο βουλγάρικα τσιγάρα που φέρουν την ονομασία Πομπένα, δηλαδή Νίκη. Ωστόσο, εν μέσω των πολεμικών γεγονότων, στην υπολειτουργούσα περίοδο της μεταποίησης καπνού σε αυτή τη δεκαετία, εργάστηκε έναν καπνεργάτης κάτω από την βουλγαρική επιστασία και είχαν βιβλιάρια ασφαλιστικά. Όμως, ατυχώς, τα ημερομίσθια τους δεν τα αναγνώρισαν, πράγμα που πέτυχαν οι συνάδελφοί τους καπνεργάτες στην Καβάλα. Τα κέντρα κατεργασίας καπνών, χαρακτηριστικό της εποχής, ήταν η συγκέντρωσή τους και από 32 που ήταν το 20 έγιναν 26 στο 30 και αργότερα πιο λίγα μέσα στη δεκαετία του 40. Ομοίως και οι καπνοβιομηχανικές καπνεμπορικές επιχειρήσεις στη χώρα περιορίστηκαν και αυτές από 300 σε 43. Σήμερα βέβαια, με την συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας με την Ομοσπονδία Καπνεμπόρων, όλα και όλα μέσα στην Ελλάδα είναι 3 επιχειρήσεις καπνεμπορικές που είναι στην Ομοσπονδία. Συνεπώς δεν μιλάμε πια για το θέμα αυτό. Οι συγκεντρώσεις αυτές, υπέρ των πόλεων που διέθεταν λιμάνια, κατεδεικνύει και η κάρτα, αλλά δεν μπορεί εύκολα να διαβαστεί, οδήγησαν στο ότι οι ΣΕΡΕΣ είχαν μόνο το 6% συμμετοχή στη μεταποίηση στο σύνολο της χώρας, στην περίοδο για την οποία αναφέρομαι εγώ. Και αυτός ο χάρτης λέει τα ίδια πράγματα με σχηματικό τρόπο. Το μέσο ημερομίσθιο των καπνεργατών, των βασικών ειδικοτήτων βέβαια, στην ίδια στην περίοδο, ξεκίνησε με 20 και 30 δραχμές από την δεκαετία του 20 και σταδιακά ανέβαινε στο 38. Στην περίοδο της βουλγαρικής κατοχής τα ημερομίσθια σε δραχμές αποδιδόμενα, αν και πληρώνονταν ορισμένοι με λέβα, όπως προανέφερα, και μέχρι τη δεκαετία του 50 βλέπουμε μεγάλα νούμερα, εδώ κατά ειδικότητα, πλην όμως και το χρήμα δεν είχε αξία. Οι επεξεργαστήσεις ποσότητες σε αυτή την περίοδο, στο έτος 44-45 καθώς και το 48, μας δείχνει η κάρτα που έχουμε. Επισημαίνω ότι στις ΣΕΡΕΣ, δεν φαίνεται καλά ο αριθμός, είναι 1.070.000 τόσο
ο Κάδες Καπνού, ενώ οι επεξεργαστής Εσποσότες, η πόλη που ανεπεξέργαστο κλπ. Είναι ένα μόνο στοιχείο. Δεν έχουμε στην έρευνά μας, είχαμε σκοπό, δεν έχουμε στοιχεία ποσοτικά όλο το διάστημα. Αυτό ίσως θα αποτελέσει αφορμή μιας άλλης εισήγησης ή αναφοράς. Την ίδια περίοδο του 47, που μετήχε ο καπνός στο 47% της συνολικής αξίας των εξαγωγών και στο 13% του γεωργικού εισοδήματος, ο γεωργικός ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο Διαμόντ, έγραφε σε μια πολύ σημαντική έκθεσή του πάρα πολλά πράγματα για την εποχή εκείνη, που όμως εμείς θα τα αποφύγουμε στην εισήγησή μας, στην επίσημη που θα καταθέσουμε, γράφουμε κάποια πράγματα. Αξίζει να τη μελετήσει κανείς. Η ένταξη της χώρας μας στο σχέδιο Μάρσαλ δεν προσέφερε πολλά πράγματα στις μεταποίησεις καπνού, γιατί τα χρήματα πήγαν στις ένοπλες σειράξεις κυρίως και γιατί από το σχέδιο αυτό κυρίως υποφελήθηκαν οι ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία και Γαλλία. Στο σημείο αυτό, θα παραχωρήσω το λόγο στο συνεργάτη και συνερευνητή γεωπόνο καπνού, Ηλία Χατζηλία, για τη συνέχιση της ανακοίνωσης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πάσχο, νομίζω ότι μου τη φέρατε. Μου είπατε να σας δώσω λίγο χρόνο. Φάγατε όλο το 20 λεπτό. Και τώρα ουσιαστικά έχουμε μια άλλη ανακοίνωση. Επομένως θα παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά. Δεν μου είπε ότι θα μιλήσετε δύο, καταλάβατε. Μου την έφερε. Είναι, μου είναι πολύ δύσκολο σεβαστό Προεδρείο να περάσω 10 λεπτά. Γιατί... Μιλάμε για δύο ανακοινώσεις. Άλλο να κάνεις τα 20-30 και άλλο τα 20-40. Θα με συμπαθάτε, γιατί είναι πολλά τα στοιχεία που θέλουμε να φέρουμε και θα κοιτάξουμε να είμαστε ως το πιο πολύ σύντομοι. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τα 20-40 όσο και να το θέλω. Θα τα κάνουμε, εντάξει. Παραχωρώ έστω ένα τέταρτο τέλος πάντων, αν μπορούμε. Καλά, φτάσαμε στη δεκαετία του 50. Κυρίες και κύριοι, σεβαστό Προεδρείο, φτάσαμε στη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 50 και μετά τα χαρακτηριστικά των ειδικών μεταποίησης των καπνών αμέσως άλλαξαν. Είχαμε λοιπόν τρεις αλλαγές μετά το 1950. Η πρώτη αλλαγή ήταν οι προτιμήσεις των Ευρωπαίων καπνιστών υπέρ του American Blend με κυρίαρχες στις αμερικανικές ποικιλίες. Η μεταποιητική δραστηριότητα μηχανοποιούνταν όλο και περισσότερο με την καθαίρωση της τόγκας. Ήδη από το 1930, όπως ανέφερε ο κύριος Πάσχος, ξεκίνησε με την καθαίρωση της τόγκας. Αλλά η τόγκα όμως, όπως ξεκίνησε το 1930, ξεκίνησε με 4-5 ποιότητες και έφτασε από το 1980 και μετά με 2 ποιότητες. Πρώτα, τρίτα και τέταρτα για τους γνωρίζοντες. Και μία ακόμη επίσης αλλαγή ήταν ότι το κλειστό επάγγελμα του καπνεργάτη από το 1953 και μετά άνοιξε. Και το 1953 οι καπνέμποροι δεν θέλησαν να υπογράψουν μία συλλογική σύμβαση και έτσι άλλαξε λοιπόν το σκηνικό μεταποίησης του καπνού. Από το 1950 και μετά, παρά το γεγονός ότι είχαμε αύξηση της καπνοκαλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα και στο νομοστερόν, εντούτοις αυτή η αύξηση της καπνοκαλλιέργειας δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της μεταποιημένης ποσότητας, ειδικά στο νομοστερόν. Έτσι λοιπόν οι ΣΕΡΕΣ, όπως δείχνει η κάρτα, από την τέταρτη θέση που είχαν το 1945-50, φτάσαν στην 7η θέση μέχρι το τέλος της επεξεργασίας, δηλαδή μέχρι το 1979. Αντίστοιχα, επίσης και τα ημερομίσθια από την 5η θέση φτάσανε στην 7η θέση. Έχουν αναφέρει και δύο ακόμη στοιχεία θετικά από τη δεκαετία του 50 και μετά. Πρώτον, είναι η ίδρυση της ΕΚΕ το 1947, η οποία δραστηριοποιήθηκε στις ΣΕΡΕΣ με ένα μεγάλο συγκρότημα καπναποθηκών και άλλαξε το σκηνικό υπέρ των ποσοτήτων μεταποίησης στο νομόστερον. Επίσης και η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού 10 χρόνια αργότερα ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ως συνέχεια των γραφείων προστασίας καπνού του 1928 και του Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού του 1947, δημιουργήθηκε λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού το 1957 και στις ΣΕΡΕΣ από το 1961 και μετά δημιουργήθηκε το κτηριακό συγκρότημα στην Μεραχία 67. Αυτά τα δύο στοιχεία που σας ανέφερα
ήταν τα θετικά τα οποία είχαν προσθεθεί στα προηγούμενα αρνητικά που ανέφερα από το 1950 και μετά. Εδώ έχω μία κάρτα ενδεικτική για την δεκαετία του 85, δεκαετία του 1985, που αναφέρει ότι τα αποδικευμένα καπνά, κρατικά καπνά του Εθνικού Οργανισμού Καπνού σε διάφορες καπναποθήκες ήταν αυτά που βλέπετε εκεί στην διαφάνεια, αλλά εντωμεταξύ εδώ παρατηρείτε ότι αυτές οι καπναποθήκες ήταν άδειες και δεν χρησιμοποιούσε μόνο ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού. Δηλαδή τη δεκαετία του 80 δεν είχαμε επεξεργασία. Αργότερα, το 1986 και μετά το 1987, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού έκανε επεξεργασία από τη μεγάλη ποσότητα των καπνών από το Τσερνομπίλ, από τις επιπτώσεις που είχε η ραδιενέργεια. Μάταια λοιπόν, το Σωματείο Καπνεμπορική Καπνεργατική Ανωσερών υπέβαλε κάθε χρόνο από τη δεκαετία του 60 κλπ. Διαβήματα στους διάφορους οργανισμούς κλπ. Αλλά δεν έπαιρνε απαντήσεις αρχικά, αλλά μετά πήρε τρεις αρνητικές απαντήσεις από τους διαφόρους φορείς. Εισέχει λοιπόν απάντηση σε έγγραφο των καπνεργατών ότι έχουμε τιμή να πληροφορήσουμε ότι η ενσέρεση καπναποθήκη μας απεγεννώθηκε τελείως από τεχνικό εξοπλισμό της κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Αυτά απάντησε τη ΣΕΚΕ το 1979. Εξάλλου, ο επανεξοπλισμός αυτής, η οποία είναι μικρά σχολητικότητας 400 περίπου τόνων και πεπαλαιωμένη με τα δεδομένα της σημερινής τεχνολογικής εξελίξεως και επεξεργασίας καπνών, είναι αντιοικονομική και ασύμφορος. Λυπούμεθα, διότι προς όρους αυτούς δεν δυνάμεθα να ικανοποιήσουμε το συμπαθές αίτημα των ανεξοπλιστών καπνοπαραγών, καπνεργατών. Επίσης, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού το 1974, σε ερώτημα των Ομάρχων Σερών, απαντάει ότι κατά τα τελευταία έτη δεν παραμένουν οι καπνά προς συγκέντρωση υπό το ΕΟΚ λόγω του εντόνου ζητήσεων ελληνικών καπνών ή στην Ανατολική και διότι ο ΕΟΚ, ως γνωστόν, από πολλών ετών. Κυρία Χατζηλιά, συγγνώμη, αγρίεψα, αλλά μην το λέτε τόσο γρήγορα, γιατί τόσα πια δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εντάξει. Ναι. Να είστε καλά. Τις ιδιοκτήτους εγκαταστάσεις, διότι ο ΕΟΚ, ως γνωστόν, από πολλών ετών διαθέτει ιδιοκτήτους εγκαταστάσεις με σύγχρονα μηχανικών εξοπλισμών. Καπνών ισορισμένα πόλη ω η Δράμα, Καβάλα κλπ. Οποίοι επαρκούν πλήρω δια τη ανάγκη επεξεργασία τυχών συγκεντρωμένων κρατικών καπνών. Ένα άλλο διάβημα των σεραίων καπνεργατών προ το Υπουργείο Εμπορίου πήρε την εξή απάντηση. Μέχρι και πέρυσι ο ΕΟΚ ενοικίασε τι υπάρχουσε στην πόλη των σερών αποθήκε ιδιωτών όπου επεξεργάζονται κρατικά καπνά ώστε να απασχολεί το καπνεργωτικό δυναμικό τη πόλη. Οι αποθήκε αυτέ ατυχώ δεν προσφέρονται προς ενοικίαση κατά την παρούσα περίοδο, δεδομένου ότι έχουν καταδαφιστεί από τους ιδιοκτήτες προς ανοικοδόμηση. Ο ΕΟΚ έχει προγραμματίσει την ανάγκη καπναποθηκών εις καπνικάς περιοχάς της χώρας, αρχής γενομένης από τη Δράμα, όπου προσεφέρει δωρεάν ανάλογο οικόπεδο. Είστε τα τελευταία αυτά του οστάνου προγραμματισμού εντάσσεται και ο νομός Σερών. Αυτό είναι κάτι που ήταν λίγο ψέμα από το Υπουργείο Εμπορίου, γιατί αργότερα ο Δήμος Σερών είχε παραθέσει οικόπεδο. Είχε κάνει ανακοίνωση ότι παραθέτει ένα οικόπεδο για να γίνουν καπναποθήκες, αλλά η πολιτεία έκανε καπναποθήκες στη Δράμα. Η οποία Δράμα, αν και δεν ήταν λιμάνι, ήταν προς όφελός της, γιατί επεξεργάστηκαν περισσότερες ποσότητες σε σύγκριση με άλλα καπνικά κέντρα που δεν είχαν λιμάνια. Εδώ τελείωσε με το θέμα αυτό, για να πάμε να δούμε λίγο τους καπνεμπόρους. Η λίστα των καπνεμπόρων που ξεκίνησε από το 1930 και μετά είναι αυτή που βλέπετε στον πίνακα. Από αυτές τις καπνεμπορικές επιχειρήσεις, λίγη είναι εκείνη η οποία συνέχισε μετά το 1950. Αυτούς και θα αναφέρουμε σε λίγο τώρα. Η Αυστρολινική λοιπόν είχε γραφεία στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 28 με μεγάλο συγκρότημα, το οποίο το είχε στην Ίωνος Δραγούμη και Αγίου Αντωνίου. Μετά την Αυστροελληνική είναι το μεγάλο συγκρότημα της καπνοποθήκης του Άγιου Παπαδημητρίου που ήταν στην οδό Μεραρχίας, δηλαδή στη γωνία Μεραρχίας και Κοσμά Αλεξανδρίδη και έφτανε και μέχρι την Ραδεστού. Η καπνεμπορική αυτή επιχείρηση του Παπαδημητρίου Άρκη ήταν μεγάλη καπνεμπορική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από το 1930 και μετά. Και το συγκρότημα αυτό ήταν της ιδιοκτησίας της οικογένειας Σιμαντόβ. Λοιπόν, απασχολούσε περίπου μέχρι 200 καπνεργάτες κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων. Ωστόσο, η εταιρεία είχε απορροφηθεί το 1987 από την επιχείρηση ΑΤΙΚ. Με τα πολεμικά απασχολούσε περίπου 250 άτομα μέχρι το 1976, όπου κατεδαφίστηκε το συγκρότημα αυτό και μεταφέρθηκε στην βιομηχανική περιοχή των Σερών στο Χριστός ως ΑΛΠΑ από το Άρκης Παπαδημητρίου και είχε διευθυντή σεραίο κύριο Ιωάννη Γκράζιο. Η ΑΤΙΚ ΑΕ ήταν συνέχεια
της ΑΛΠΑ και βέβαια ονομάστηκε ΑΛΠΑ η πρώτη καπλαποθήκη στη θέση Χριστόσερων και αργότερα αγοράστηκε από την ΑΤΙΚ. Η καπλαποθήκη αυτή χρησιμοποιόταν για την αποθήκευση καπνών της εταιρείας ΑΤΙΚ, η οποία δραστηριοποιήθηκε στις αίρες από το 1992 και μετά και τη χρησιμοποιήσε και ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού για να επεξεργάζεται κρατικά καπνά. Η αποθήκη του Ιωάννου στις αίρες είναι ένα μεγάλο συγκρότημα καπναποθηκών που καταδαφίστηκε στην οδός Βασιλής της Αγίας Σοφίας. Η καπναποθήκη του Βασιλείου Κόρδα, οι καπνέμποροι Αριστοτέλης και Βασίλειος Κόρδας ήταν από τον Μαλή Παπά και ήταν, δραστηριοποιούνταν ως στην επεξεργασία καπνού από το 1930 και μετά, αλλά όμως μέχρι το 1960 περίπου ήταν στις αίρες και απασχολούσε περίπου 80 καπνεργάτες. Όπως στοιχείο μας έδωσε ο Σεραίος Ανιψιός των καπνεμπόρων, κύριος Αθανάσιος Κόρδας Φαρμακοποιός. Η επόμενη αποθήκη είναι του Σπόντι, είναι δεκαετία του 1930 και σήμερα, με μπροστά το σπίτι του κλπ. Αγορασμένο από Σεραίο, το παραδοσιακό του Δημητρίου Σπόντι. Η καπνοποίηση του Χατζιαγγέλου, μια δυτική καπναποθήκη στην περιφέρεια του Σεραίου, στο Ροδολίγο συγκεκριμένα, που την χρησιμοποιήσαμε και εμείς για την αποθήκευση κρατικών καπνών. Και η αποθήκη της Γκλέν, τον Μπάκο και Έρικα στα σημερινά γραφεία της ΔΕΗ. Η καπναποθήκη που ένα διάστημα ο κύριος Λευκός, Σεραίος καπνέμπορος, και αυτός έβαλε καπνά, είναι στην οδό γωνία Ορφέως και Παναγούλη. Η καπναποθήκη της ΕΚΕ. Η ΣΕΚΕ λοιπόν ήταν μια μεγάλη συνεταιριστική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε όπως είπα το 1947 και η οποία έκανε ένα μεγάλο συγκρότημα στις αίρες από μετόχους ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Σερών. Η δραστηριότητά της στις ΣΕΚΕ ήταν πλούσια, γιατί εκτός από το όλο κύκλωμα του καπνού έδινε και οδηγίες, αλλά ξεσπούδασε και πολλά παιδιά Σεραίων καπνοπαραγωγών, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτριος Πεταλωτής, ο οποίος αργότερα χρησιμάτισε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ. Αποχώρησε από τη ΣΕΚΕ στα μέσα της δεκαετίας του 70 και η καπνοποθήκη παραμένει σήμερα εγκατελειμμένη ως αδιάψευστος ιστορικός μάρτυρας μιας δυναμικής περίοδου 30 περίπου ετών. Στα διαστήματα που ήταν δραστηριοποιούνταν, απασχολούσε 200-300 άτομα κατά βάρδια σε 2-3 βάρδιες την ημέρα. Τα στοιχεία αυτά τα πήραμε από τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλαμπάκη, ο οποίος διατέλεσε για πολλά έτη διευθυντής εδώ της ΣΕΚΕ Σερών. Ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού, όπως είπα και προηγούμενα, που ιδρύθηκε το 1957 και με το συγκρότημα που έγινε το 1961 στις αίρες, ήταν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που αγόρασε τα διάθετα καπνά και τα μεταποιούσε στη συνέχεια και μετά τα έδινε στους καπνεμπόρους για να παρεμβαίνει έτσι και να ενισχύσει τους καπνοπαραγωγούς. Καταρχήν το 2001. Και τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Γραφείου του Καπνού, οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερών. Είχα την τύχη να υπηρετήσω ως γεωπόνος στο Εθνικό Οργανισμό Καπνού από το διορισμό μου επί 25 χρόνια και μέχρι την κατάργησή του. Στοιχεία από τις δραστηριότητες του Εθνικού Οργανισμού Καπνού κλπ. Όπως τα αναφέρουμε και στα πρακτικά μας έδωσε ο άνθρωπος ο κ. Δημήτρης Ροδογκάς, που ήταν και στο λογιστήριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού για πολλά χρόνια. Η διαδικασία, να πάμε τώρα λίγο. Εδώ είναι το σπίτι το παραδοσιακό της ΕΚΕ που ήταν τα γραφεία, αγορασμένα από Σεραίο επιχειρηματία. Εδώ είναι τα στοιχεία του Οργανισμού Καπνού, την αποθήκη του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. Και να πάμε λίγο εντάχει να δούμε την επεξεργασία των καπνών, να πούμε δηλαδή μέσα σε μια καπναποθήκη και να παρατηρήσουμε ότι ξεκινώντας τα χωρικά δέματα, βαθμολογούνταν, γινόταν τα χαρμάνια, στη συνέχεια οδηγούνταν προς τις ξεφυλίστριες, οι ξεφυλίστριες μετά πρόσθεσε στην ύγραση. Από την ύγραση μετά έβγαιναν έτσι όπως είναι τα καπνά, πήγαιναν στη δεύτερη διαλογή. Η δεύτερη διαλογή από εκεί πήγαιναν στα λουριά, στις μηχανές που μετέφεραν τα καπνά λοιπόν και πήγαιναν στη χαρμανιέρα. Και από τη χαρμανιέρα μετά είχαμε το ράψιμο και το δέσιμο των δεμάτων, των εμπορικών δεμάτων. Βλέπετε εδώ ότι σιγά σιγά οι γυναίκες πήραν πολλές θέσεις των ανδρών. Η διαλογή και η δεματοποίηση συνήθως ήταν γυναίκες. Οι άλλες πόλεις ειδικότητες ήταν άνδρες. Εδώ έχουμε τη φόρτωση, αρχικά τη συντήρηση των καπνών. Αυτή δεν είναι η θέση εδώ. Η αρχική συντήρηση ήταν σε άλλη θέση, ήταν σε θέση κυλής που λέμε το ένα δίμα δίπλα στο άλλο, γιατί είχαν αρκετή υγρασία και έπρεπε να αποβάλουν την υγρασία μετά το τέλος της επεξεργασίας των καπνών. Και εδώ έχουμε μία διαλογή φύλων προπολεμικά, πώς ήταν προπολεμικά πριν ακόμα μηχανοποιηθεί η επεξεργασία των καπνών. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Τα σωματεία, τα σωματεία, τα καπνεργατικά σωματεία. 40 λεπτά. Ναι, τα καπνεργατικά σωματεία των Σερών εδώ είναι. Λοιπόν, τα καπνεργατικά σωματεία, ο κανονισμός που ήταν βασιλικό έγγραφο το 1953 και τα καπνεργατικά σωματεία, δύο κουβέντες θα πω και τελείωσα, ότι ήταν αρχικά από τα καπνεμπορικά σωματεία μετά το 1913, ήταν Ιάνος όπως ανέφερε ο κ. Πάσχος, από εκεί είχαμε από το 40-50 δεν λειτουργούσαν καθόλου τα καπνεργατικά σωματεία, ενώ το 1953 δημιουργήθηκε η ΕΛΠΗΣ με απόφαση Πορτοδικίου Σερών και το 1965 δημιουργήθηκε η Παλκαπνεργατική Ένωση Σερών. Εδώ έχουμε τις ειδικότητες. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τις διάφορες ειδικότητες των καπνεργατών. Λοιπόν, τα σωματεία είναι αυτά όπως σας τα ανέφερα. Για να πρόσμε στον επίλογο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, για τις συνθήκες εργασίας, σας είπε και ο κύριος Πάσχος, δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι ήταν πολύ δύσκολες κλπ. Και πολύ ήταν φύγει από την επεξεργασία του καπνού. Τα οπτικά ερεθίσματα από πολλές όσες παλιές καπναποθήκες βρίσκονται ακόμη στην ζωή αναδρανία. Βεβαίως, πυροδοτούν μνήμες και αναπλάθουν εικόνες. Αδιόρατα βλέπει κανείς εργάτες να κινούνται σε έδωση, να δένουν και να γίνουν καπνά, να ξεφυλίζουν, να ταινιάζουν, να στεβάζουν και να αποδικεύουν. Η θαυμαστή ιστορία της επεκτρίας των καπνών στις Σέρες αποτελεί μία από τις βασικότερες κοινωνικο-οικονομικές συνιστώσεις της ζωής των Σερέων στον 20ο αιώνα. Και επισημαίνουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Σε αυτή τη θαυμαστή ιστορία ταξιδέψαμε. Ταξιδέψαμε λοιπόν μαζί με τον κύριο Πάσχο, ερευνώντας και συλλέγοντας τεχνίδια για να καταγράψουμε μεταξύ άλλων τη δημιουργικότητα από τη μία και τις κοινωνικές συγκρούσεις από την άλλη. Από την απελευθέρωση και μετά κυρίως τα χρόνια του Μεσοπολέμου και για τις πρώτες τρεις έως τέσσερις δεκαετίες μετά το 1950, η μεταποίηση σφράγισε με την οσμή της νικοτίνης ανεξίτηλα την ιστορία της πόλης. Άφησε στις γειτονιές της πόλης μας την πικρή γεύση μα και το άρωμα του ιστορικού χθες, κληρονομιά στον πέροντα διαρκή χρόνο, με σημειολογικά σύμβολα ένα καπνομάγαζο και μια προστιγουπούλα καπνεργάτια. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Αλλά αλήθεια, θα μπορούσατε να ζητήσετε δύο ανακοινώσεις, γιατί το θέμα σας είναι και μεγάλο και ενδιαφέρον. Παρόλο ότι είμαι αντικαπνίστρια, ας πούμε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Ναι. Αυτοί που θέλουν, να, όταν θα πάρουν τα πρακτικά, μπορούν... Μα προφανώς, αλλά θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο ανακοινώσεις για να μπορούμε να υπολογίζουμε το χρόνο. Βεβαίως, το πρόγραμμα που ανέφερα στην αρχή πάει περίπατο. Δεν μπορώ να βάλω ανακοίνωση από το επόμενο. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως για να διευκολύνουμε τις εργασίες συνεδρίου είναι για αυτές τις τρεις, δύο ανακοινώσεις, όπως θέλετε, να κάνουμε τη συζήτηση τώρα, ώστε να ελαφρύνει λίγο το, μετά το διάλειμμα πρόγραμμα. Εάν υπάρχουν λοιπόν ερωτήσεις για αυτές τις δύο ανακοινώσεις, παρακαλώ να γίνουν. Α, δεν σας βλέπω, ναι. Αν θέλετε, πέστε το όνομά σας, εφού καταγράφετε. Ο κόσμος μας λέει ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο και μιλήστε. Θέλετε να έρθετε εδώ τότε. Ένα, δύο. Λέγομαι Σίμω Βουλκυριάδος. Είμαι γεωπόνος από το Ροδονίμος Παλιέο. Η καπνοκαλλιέργεια και η καπνεργασία μετά δεν είχαν μόνο κακές συνέπειες για τους καπνεργάτες ή για τον λαό, είχαν και πολύ ωφέλιμες συνέπειες.
για το Ροδολίγο και για την περιοχή Παγκαίου, όπως ξέρω και για τα Πλαχοκόρια και για την περιοχή της Βυζαντίας, την Ιγρήτας, ήταν η χρυσή 20ετία. Μία οκά καπνό που λιόταν μία χρυσή λίρα την εποχή εκείνη. Τότε, τη δεκαετία του 20, έγινε ένα σωρό νεοκλασικά κτίρια εκεί πέρα, τα οποία άμα επισκεφτείτε τα χωριά θα τα δείτε όλα. Επίσης, στο Ροδολίγο, από ό,τι ξέρω από διηγήσεις των παλαιότερων, είχε δημιουργηθεί χώρο διδασκαλείο με ευρωπαϊκούς χορούς που διδάσκονταν ευρωπαϊκοί χοροί. Οι ταβέρνες ήταν γεμάτες και τις μπύρες τις παρήγγελαν όχι με τα μπουκάλια, αλλά με τις κάσες. Όχι μόνο οι καπνοπαραγωγοί και οι καπνεργάτες. Γιατί ήταν συγχρόνως και καπνοπαραγωγοί και καπνεργάτες, πολλοί από αυτούς. Επίσης, τα παιδιά ήταν η δυνατότητα να σπουδάσουν και έχουμε αξιόλογους και επιστήμονες και γιατρούς και δικηγόρους. Και μεταξύ αυτών αναφέρω ότι ένας λόγος που αναδείχθηκε και ο Αΐμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν διότι ο πατέρας του ήταν μικρός καπνέμπορος, ας πούμε, σε καπνομισήτης και δάσκαλος. Αυτό ήξερα. Ναι. Το 1923-25 ιδρύθηκε το γυμνάσιο στο Ροδολίγος, ιδρύθηκε ο μουσικοδραματικός σύλλογος που είχε πολιτιστική δραστηριότητα μεγάλη, με θεατρικές παραστάσεις, με μπάντα έμφορτων οργάνων και όλα αυτά θέλω να πω ότι ήταν μια καλλιέργεια και μια περίοδος που για μένα ήταν ευημερία. Όσοι όλε παγκαιρό. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σα πω. Ευχαριστώ. Ερώτηση, παρακαλώ, και όχι παρένταση. Ναι. Εσείς, ναι. Λέγομαι Γιώργος Μποζίκα. Περιμένετε δύο λεπτά για να καταγραφείτε. Λέγομαι Γιώργος Βοζίκας, χαρακτήρια για την πολύ καλή ανακοίνωσή σας. Ήθελα να ρωτήσω, μιλήστε για αποκεντρωμένη επεξεργασία καπνού κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στα κεφαλαχώρια. Αν έχετε να μας πείτε έτσι περισσότερα, να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα. Και θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, για τη δική μου την ανακοίνωση, δηλαδή όταν θα δημοσιευθεί στα πρακτικά, θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν έχετε να μας πείτε κάποια στοιχεία για τις σχέσεις καπνοπαραγωγών και καπνεργατών. Γιατί ξέρω ότι δεν ήταν πάντα οι σχέσεις αυτές έτσι, σε αρμονία. Κύριε Πάσκο, θα απαντήσετε εσείς. Επειδή ήταν η δική σας περίοδος γι' αυτό. Για την περίοδο 1920 θα απαντήσει ο κύριος Πάσκος. Όσον αφορά για το δεύτερο που λέτε, οι καπνεργάτες, οι σχέσεις καπνεργατών και καπνοπαραγωγών. Λοιπόν, αυτοί οι δύο, πρώτα απ' όλα, καπνεργάτες, εμείς αναφέρουμε περισσότερο τον αστικό πληθυσμό. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπήρχε σχέση, ούτε αναφέρθηκε πουθενά, που βρήκαμε στοιχεία για τις σχέσεις καπνεργατών και καπνοπαραγωγών. Οι καπνοπαραγωγοί είχαν, ας πούμε, τριβές με τους αγοραστές, με τους καπνεμπόρους. Πάντα είχαν τριβές ασφαλώς, γιατί πάντα θεωρούσαν ότι τους αδικούσαν από την εμπειρία του. Οι δέκα καπνεργάτες είχαν και τις ίδιες τριβές με τους εμπόρους, γιατί και αυτοί θέλαν οπωσδήποτε ένα καλύτερο μεροκάματο, θέλαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Άρα, τόσο οι συμπαθείς τάξεις των καπνοπαραγωγών όσο και των καπνεργατών χτυπούσαν το καπνεμπόριο. Χτυπούσαν δηλαδή τα αφεντικά, τους εργοδότες. Και στη μία και στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, στη μία πλευρά των καπνοπαραγωγών ήταν οι αγοραστές, λοιπόν αυτοί που ρίχναν την κατάσταση. Στην άλλη πλευρά των καπνεργατών ήταν αυτοί που πληρώναν τους καπνεργάτες. Μεταξύ των δύο αυτών. Δεν υπήρχαν, δεν άκουσα αν υπάρχουν τριβές μεταξύ των δύο τάξεων. Εν τούτης, πολλοί καπνοπαραγωγοί κάνανε την πρώτο πολέμου ιδίως, κάνανε επεξεργασία, καπνοπαραγωγοί κάνανε επεξεργασία, δούλευαν δηλαδή και σαν διαδικασία επεξεργασία σε καπνεμπόρους, σε μικρούς καπνεμπόρους, που είχαμε στη Μετάπολη, στα Μόλι Παπά, στο Ροδολίγο, Ζήμη κλπ. Λοιπόν, πέρα και από εκεί ημερομίσθιο. Παράλληλα με την απασχόλησή του στην καπνοκαλλιέργεια.
Ο αστικός πληθυσμός όμως ήταν, ο αστικός πληθυσμός περίμενε όσο δυνατόν περισσότερες ποσότητες να επεξεργαστούν. Λοιπόν, και έκανε διαγήματα προς την κυβέρνηση να επεξεργαστούν ποσότητες. Και είπα ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε μεγάλη αύξηση καπνοκαλλιέργειας από το 1950 και μετά, αυτή η αύξηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της επεξεργασίας των καπνών σε δευτερεύουσες πόλεις όπως είναι η ΣΕΚΕ και άλλες, οι ΣΕΡΕΣ με συγχωρείτε και σε άλλες πόλεις, παρά μόνο στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη που τα λιμάνια. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις, δύο χέρια βλέπω. Θα κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και θα κλείσουμε. Παρακαλώ, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Και ερωτήσεις και όχι τοποθετήσεις, έτσι. Η κυρία Μπιτσίδα ερώτηση. Εκτός αν θέλει να συμπληρώσετε. Αν όπως κύριε Πάστο θέλετε να συμπληρώσετε στην πρώτη... εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια ότι την οικονομική ευμάρεια που προσέφερε η καπνοπαραγωγή στην περιοχή είναι γεγονός, αλλά αν υπάρχουν καταγραφές, γιατί παρατηρούμε μια υπερκατανάλωση καπνού, ενδεχομένως και από τους ντόπιους, αλλά και όλη την περιοχή, αν υπάρχουν καταγραφές σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία. Εάν δηλαδή υπήρχαν κρούσματα υγείας σημαντικά εξαιτίας της χρήσης καπνού, αλλά αν έχει καταγραφεί κάτι επίσημο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Δεν ασχοληθήκαμε με τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία. Ούτε ακόμη και με την καπνική συνήθεια ή την έκταση του καπνίσματος στις αίρες. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι και προπολεμικά, κάπνιζα πάρα πολύ, γιατί ήταν και κληρονομημένο το πάθος ήδη από την Οθωμανική περίοδο. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το ειδικό θέμα της υγείας. Ξέρω όμως, και το ανέφερα ήδη στην εισήγηση, σε επιπτώσεις που είχε σε αυτούς που εργάζονταν μέσα στα καπνομάγαζα, ο δε πατέρας μου, που ήμασταν, εγώ κατάγομαι από καπνοπαραγωγικό χωριό και καπνοπαραγωγικό σπίτι. Μπορώ να δηλώσω εδώ στο συνέδριο με παρησία ότι ο πατέρας μου ως αιτία είχε το κάπνισμα και έφυγε νωρίς από τη ζωή. Κάπνιζε και τη νύχτα στον ύπνο του. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, είχε επιπτώσεις. Εμείς αναφερθήκαμε όμως και στους φυματικούς που ενώ η πίσα κολλάει στα χέρια και είναι εκείνη που δεν διαλύεται στο αίμα, όσο γνωρίζουμε λίγα πράγματα γύρω από αυτό. Η νικοτίνη όμως απλώς είναι διακριτικό, δεν οδηγεί στο θάνατο απαραίτητα, οδηγεί όμως σε διάφορες άλλες επίσης στην υγεία μας. Συνεπώς η μεταποίηση τουλάχιστον θα πω εγώ, δεν ασχοληθήκαμε με την καπνοκαλλιέργεια, ήταν ένα άλλο θέμα εισήγησης, η μεταποίηση ναι επιβάλλει την υγεία των καπνεργατών. Λέγομαι Καμενίδης Χρήστος, είμαι καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τώρα είμαι ομότιμος βέβαια, και οφείλω να προσθέσω δύο πράγματα, δεν είναι ερώτηση, αλλά νομίζω που είμαι προχωρημένος να το κάνω, διότι όχι μονάχα κατάγομαι από κάποια παραγωγική περιοχή, το αετοβούνι της κοινότητας Νεοπετρίτσιου, το οποίο δεν υπάρχει από το 47, έτσι, ένα αυτό, και δεύτερον, ήμασταν κάποια παραγωγή και γνωρίζω ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1957 είχα μπει στο Πανεπιστήμιο και θυμάμαι το χειμώνα του 57, όταν αγόραζαν τα καπνά, είχαν σπάσει την τιμή με 30 δραχμές το λουκνοκά και εν συνεχεία την άλλη μέρα το πρωί η τιμή έπεσε στις 15 δραχμές, διότι λέει οι Αμερικανοί έκλεισαν τις αγορές. Λέτε και οι Αμερικανοί ήταν τα πρώην Σοβιέτ, λοιπόν, και κλείσαν τις αγορές. Λεωκόντουσαν τόσα πολλά ψέματα που προκαλούσαν πανικό στους παραγωγούς και έτσι οι άνθρωποι τρέχαν μονότι από 30 έπεσαν η τιμή έπεσε στις 15 δραχμές, τρέχαν να πουλήσουν το προϊόν τους, αφού μια φορά πληρωνόντουσαν και ήταν και αγόραζαν επιπιστώσεις, βερεσέ, το γνωστό. Λοιπόν, γιατί το θέλω να τονίσω αυτό. Το 1957 η εγγραφή μου στο Πανεπιστήμιο ήταν 2.500 δραχμές.
και όλο το εισόδημα της οικογένειάς μου ήταν 3.500 ακαθάριστο εισόδημα. Προσέξτε να δείτε και τι ρόλο έπαιξε η ΣΕΚΗ, γιατί είμαι και εγώ ένας από τους υποτρόφους της ΣΕΚΗ. Λοιπόν, να φανταστείτε δηλαδή πόσο τραγικό ήταν, πόσο τραγική ήταν η κατάσταση και πόσο δεν μπορούσαν παιδιά φτωχά παραγωγών αγροτών που ήταν πολύ χαμηλά τα εισοδήματα για να σπουδάσουν. Ήταν τρομερή, τεράστια η συμβολή της ΕΚΕ αυτής, της μεγάλης, της θεϊκής θα μπορούσε να πω συντηρητικής οργάνωσης, της ΕΚΕ, που βοήθησε όχι μονάχα οι τιμές των προϊόντων να τις ανεβάσουν, αγοράζαν καλύτερες τιμές οι άνθρωποι, αλλά επιπλέον και αυτά που μπορεί έρχονται σαν άνθια με κέρδη, τα δίνανε για να σπουδάσουν κάποια παιδιά από τις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Και μόνο αυτό να καταλάβετε την τεράστια σημασία. Και να πω επιπλέον κάτι άλλο, το καλοκαίρι το 58 που τελείωσε το πρώτο έτος, δεν μπορούσα να βρω δουλειά, μετά άρχισα να δουλεύω βέβαια σε εκτιμήσεις. Και δούλεψα για ένα μήνα μονάχα το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη ως βοηθός γκαρσόν και πήρα 1.000 δραχμές ένα μήνα μόνο από τα μπορμπουάρ, πέρνα δηλαδή τα φιλοδορήματα των ανθρώπων που έρχονταν και τρώγα στο κατάστημα, στο εστιατόριο στρατής. Να δείτε λοιπόν τη διαφορά, τι γινόταν. 3.500 δραχμές όλη η οικογένεια μου δούλεψε και εγώ στα καπνά πήραμε ακαθάριστο το 57. Η εγγραφή μου στο Πανεπιστήμιο ήταν 2.500 δραχμές. Λοιπόν, και 1.000 δραχμές έβγαλα το καλοκαιράκι μοναχό. Να δείτε τις τραγικές διαφορές που υπήρχαν και πόσο ο κόσμος υπέφερε και πώς δεν μπορούσαν πολλά φτωχόπαιδα να σπουδάσουν την περίοδο εκείνη. Η συμβολή της ΕΚΕ τεράστια και πρέπει να ευγνωμονούμε τους ανθρώπους αυτούς που συνέβαλαν στη δημιουργία, μεταξύ αυτών ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο μεγάλος Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν τεράστια σε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε.